ότι δεν μπορεί τα κτέλ Αττικής και τα κτέλ Θεσσαλονίκης από τη στιγμή που έχουν την αποκλειστικότητα και δεν μπορούμε να αναπτύξουμε τις γραμμές του ασφαλού λόγω της σύμβασης που έχουν, δεν μπορεί να μην εξυπηρετούν επαρκώς τις περιοχές. Και από τη στιγμή που δεν τις εξυπηρετούν επαρκώς, θα γίνει διαγωνισμός. Ετοιμάζουμε νομοσχέδιο τον άλλο μήνα, θα είναι στη Βουλή, για τα κτέλ, τα αστικά κτέλ συνολικά στη χώρα, και θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν και ηλεκτρονικό εισιτήριο για να μπορεί να επιτηρείται η λειτουργία και τα εισιτήρια των κτέλ, να δούμε τι κάνουν αυτοί εκεί. Γιατί τα κτέλ Αττικής δεν έχουν την πιο διαφανή λειτουργία και απολογισμό, υπάρχουν πολλά ζητήματα και από το παρελθόν, και να ενταχθούν στο σχεδιασμό όχι το δικό τους, αλλά του ΟΑΣΑ, στον τρόπο που πρέπει να λειτουργούν τα αστικά κτέλ στα μητροπολιτικά κέντρα. Άρα, ό,τι δεν μπορεί να καλυφθεί από τον ΟΑΣΑ, θα καλυφθεί και θα επιτηρείται από τα αστικά κτέλ, αλλά όχι με αυτή τη λειτουργία. Και θα ενταχθούν προφανώς και στο σύστημα τηλεματικής, για να μπορούν να καταγράφονται κεντρικά από τον ΟΑΣΑ.